Πώς πήγατε με τον ύπνο χθες το βράδυ? Σαμπουλάκια. Κοιμηθήκατε σαμπουλάκια, ναι. Σήμερα το πρωί τι έγινε, τι θα με ρίξει. Σήμερα όλος ο ουρανός ήταν συνέχεια. Αναντίζανε από το ξημέρωμα. Ναι, τι έγινε συνέχεια, χαμός. Και μέχρι τώρα. Ραντίζουν συνέχεια. Είχαμε μία πολύ μεγάλη έκρηξη από τον ήλιο. Πολύ μεγάλη. Όταν έχουμε τέτοιου επίπεδου εκρήξεις, προσπαθούν με κάθε τρόπο να μειώσουν το ενεργειακό πεδίο που έρχεται από τον ήλιο προς τη γη. Και η άμυνά τους γίνεται, το πετυχαίνουν, έτσι πιστεύουν, έτσι. Το φαντάζονται αυτό, ότι ραντίζοντας, και γιατί ραντίζανε ψηλά, αν προσέξατε. Ναι, πολύ ψηλά. Δεν ραντίζανε χαμηλά, ψηλά. Προσπαθώντας να δημιουργήσουν κάποιους θύλακες, έλεγε, προστασίας των μαγνητικών πεδίων. Στο ύψος που ραντίζουν είναι το μεσοδιάστημα, λίγο πιο πάνω από αυτό το ύψος που ραντίζανε, είναι οι δορυφόροι. Οπότε θέλανε να ευνοήσουν τα μαγνητικά πεδία των δορυφόρων που στέλνουν κάτω. Γιατί αυτά που κατεβαίνουν από τον ήλιο τους κόβουν την δυναμική και δεν δουλεύουν σωστά τα ηλεκτρονικά συστήματα. Υπάρχει περίπτωση να γίνει γενικό blackout με κάποια μεγάλη έκρηξη? Υπάρχει, ναι. Αυτό το περιμένουμε. Αυτό ανά πάσα στιγμή το περιμένουμε να γίνει αυτό. Αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό. Έχει συμβεί και στο παρελθόν. Ο ήλιος, παιδιά, κάνει εκλάμψεις εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Δεν γίνονται τώρα, δηλαδή. Δεν γίνονται ξαφνικά τώρα. Τώρα του ήρθε το ηλίου να αρχίσει να δραστηριοποιείται. Και συνήθως δραστηριοποιείται ο ήλιος σε μεγάλη, μάλλον φορτίζεται υπερβολικά όταν πλησιάζει ο καιρός να περάσουμε μέσα από το γαλακτικό πεδίο. Το γαλακτικό πεδίο αργούμε να περάσουμε. Αργούμε να περάσουμε. Αλλά... καμιά 30 χρόνια. Γύρω εκεί περίπου είναι. Αυτό υπολογίζουμε. Αλλά δεν ξέρουμε όμως τις ταχύτητες. Τις δικές μας προς αυτό και τις δικές του προς εμάς. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αλλάζουν τα χρόνια, αλλάζουν, γιατί δεν είναι σταθερή η ημερομηνία η οποία αλλάζει. Και όταν αλλάζει, αλλάζει με την έννοια ότι δεν είναι και οι συχνότητες ίδιες. Την περασμένη φορά που είχαμε περάσει, το γαλακτικό πεδίο δονείται με άλλη συχνοτική δομή. Όταν λέμε έχουμε περάσει όλο το ηλιακό σύστημα, εννοούμε. Ποιος? Όλο το ηλιακό σύστημα εννοούμε. Όλο το ηλιακό θα περάσει μέσα από αυτό. Όλο. Όχι, δεν μιλάμε για τη γη μόνο. Τι λες τώρα? Όλο. Θα ξεκαθαρίσω κάτω στο κεφάλι μου. Θα αλλάξουν οι πόλοι της γης. Εκεί θα αλλάξουν οι πόλοι της γης. Οι πόλοι της γης αλλάζουν με άλλο τρόπο. Όταν λέμε για την πολικότητα, τι εννοείται πολικότητα, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό? Γιατί όλοι πιστεύουν ότι θα αλλάξει ο άξονας. Όχι. Όχι ο άξονας. Τα μαγνητικά πεδία. Αυτά αλλάζουν τακτικά. Αυτά αλλάζουν. Αυτά δεν θα μας δημιουργήσουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Ηλεκτρομαγνητικό και θα αλλάξει, θα γίνει μαγνητικό. Ο ήλιος θα αλλάξει συμπεριφορά, θα αλλάξει λειτουργικότητα. Το ηλιακό σύστημα τι πορεία θα, γύρω από το Σύριο, θα πάει το επόμενο χρόνο τώρα? Όχι, θα πάει γύρω από το Σύριο. Περνάμε. Από το Σύριο. Τώρα πρέπει να τα εξηγήσουμε αυτά. Τα έχω ξαναεξηγήσει παλιότερα. Με διαφάνειες το είχα εξηγήσει αυτό και είχα δείξει πώς γίνεται. Τι ακριβώς συμβαίνει? Υποτίθεται ότι είμαστε μέσα σε ένα μπουκάλι νερό. Όλα τα πράγματα. Ας το δούμε κάπως έτσι. Και εμείς είμαστε στο γαλαξία, το δικό μας, ο οποίος έχει αυτήν την επιφάνεια. Ας το δώσουμε, το καταλάβετε έτσι. Και ο Σύριος είναι κάπως εδώ, λοξά λίγο, πολύ πιο μικρό. Τον ήχημο, ας πούμε, εδώ. Εμείς ερχόμαστε, κινούμενοι τώρα για να περάσουμε μέσα από το γαλακτικό πεδίο, είμαστε στο Σύριο Β. Και η κίνηση που είχαμε ήταν κατιούσα, κατέβαινε ο άξονας, ο κοχλίας της πύρας με την οποία κινείται το ηλιακό σύστημα, ο ήλιος. Ο ήλιος
όπως κινείται η γη και έχει έναν άξονα που γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, έτσι και ο ήλιος έχει έναν άξονα ο οποίος γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, έτσι. Και αυτό το γύρισμα που κάνει, αυτή η περιστροφή που κάνει, μαζί με την περιστροφή του γαλαξία, είναι 26.000 χρόνια. Κατέβα, ο Μέγας είναι αυτό. Κατεβαίνει 26 και ανεβαίνει άλλα 26. Κατεβήκαμε, τελείωσε το έργο. 12. Και αρχίσαμε από τις 7 του 13, Ιανουάριος, 7 Ιανουαρίου του 13, να ανεβαίνουμε. Αυτό το ανέβασμα τώρα, έχουμε φύγει από την επιρροή του Β, γι' αυτό έχουμε λησάξει. Γιατί όσο είμαστε στην επιρροή του Β, επειδή ο Σύριος ο Β έχει αρνητικά πεδία, δεν είναι θετικά τα πεδία που εκπέμπει, ενώ ο Σύριος Α είναι θετικά τα πεδία που εκπέμπει. Και έχει και μεγαλύτερη, πώς να το πω, έχει μεγαλύτερη δραστηριότητα στις τροχές των πλανητών που έχει, γιατί έχουν και αυτοί πλανήτες. Δεν έχει μόνο ο ήλιος ο δικός μας. Η τροχή και ένας από αυτούς τους πλανήτες που έχει ο Σύριος είναι ο Όλυμπος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα, όπως ανεβαίνει το ηλιακό σύστημα, πέρασε, έφυγε από την επιρροή του Β και κατευθύνεται, είμαστε πάρα πολύ κοντά, μέσα στο τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, θα μπούμε στην επιρροή του κεντρικού Σύριου. Ακόμα δεν έχουμε μπει. Θα μπούμε. Κεντρικός είναι ο Α. Ναι. Ο κεντρικός είναι ο λεγόμενος σκοτεινός ήλιος του Σύριου. Γι' αυτό έχουν φαγωθεί κάποιοι ότι υπάρχει ο σκοτεινός ήλιος, αλλά δεν λένε τι ακριβώς εννοούν. Τι σημαίνει, λένε ότι το ηλιακό σύστημα λέει ένα σκοτεινό ήλιο. Τι λέτε, ρε κορόιδα? Δηλαδή, για τόσο χαϊβάνια μας περνάτε. Τι σημαίνει σκοτεινός ήλιος? Το ηλιακό σύστημα έχει σκοτεινό. Είναι άλλο το παραμύθι. Και περνάνε μάτριξ εικόνες, φτιαχτές εικόνες μπροστά από τους δορυφόρους που βλέπουν τον ήλιο, μία μαύρη σκιά, δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει ποτέ αυτό. Στο σούμα την καταγραφή το δείχνει. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι παραμύθι. Αυτό είναι στημένο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γιατί αν υπήρχε τέτοιο πράγμα, το μέγεθος αυτό θα το βλέπαμε. Στην τροχιά του. Αυτό κινείται κάπως, δεν κινείται? Πώς είναι δυνατόν να μην το δούμε ποτέ? Κάποια εκατομμύρια χρόνια. Και να μην το έχουμε αναφέρει στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Δεν έχει αναφερθεί ποτέ. Δεν υπάρχει πουθενά. Δεν το έχουμε συναντήσει κάπου. Ούτε στον Ηράκλειτο, ούτε στον Δημόκρητο, σε κανέναν από αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Άρα, μας παραμυθιάζουν. Μήπως θέλουν να μιλήσουν και να πούν και να ψελίσουν για το σκοτεινό ήλιο του Σύριου, ο οποίος διαχειριστής του, ποιος είναι, ξέρετε? Ήρα. Ήρα. Γιατί σημειογραφείται με το ήττα. Και πάνω στο ήττα σχηματίζονται οι δύο κατευθύνσεις, οι δύο κάθετες ακτίνες, οι λεγόμενες, η οποία η μία ανήκει στο Σύριο Α και η άλλη ανήκει στο Σύριο Β. Και έτσι δημιουργείται το δελφικό Ε. Με τις ευθείες όμως. Όχι με τα τρίγωνα. Με τα τρίγωνα είναι αυτό που βγαίνει από το κέντρο, από τον πυρήνα του μαύρου ηλίου του Σύριου. Μαύρος δεν είναι μαύρος, απλά ή κάποια νεφέλη τον περιβάλλει, δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Αλλά η πιο πλησιέστερη λογική άποψη είναι να τον περιβάλλει κάποια νεφέλη. Η δακτύλη. Ο δακτύλιος είναι, δηλαδή ο δακτύλιος θα ήταν εμφανής αν ήταν. Η νεφέλη τον καλύπτει όλο. Έτσι. Οπότε έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο σκοτεινός είναι σκοτεινός γιατί τον περιβάλλει μια νεφέλη. Η άλλη άποψη είναι ότι ήταν πολύ μεγαλύτερος και από, τον Α και έκανε μπαμ και συρρυκνώθηκε και έχει πάρει αυτήν την
χαρακτηριστική ενεργειακή τάση που έχει τώρα. Αλλά εμείς δεν είμαστε βέβαιοι, γιατί οι αναφορές και τα συγγράμματα τα οποία ήτανε, υπήρχαν στα Ασκληπία και ως επιτοπλίστων αυτά τα οποία κλέψανε από την Αλεξάνδρεια, αναφέρανε, μιλούσαν για το τρισήλιον του Συρίου, μιλούσανε και για τους τρεις. Τι είναι ο καθένας, το εξηγούσαν. Αυτά όμως το διαβάζει ο Πάπας. Η πορεία αυτή γύρω από το Κουμπίστρα και από τον Άλφα, όταν μπαίνουμε πάνω στον τότε σύστημα, πόσες χιλιάδες χρόνια θα πάει, χιλιάδες χρόνια. Είναι ακριβώς το ίδιο όπως με τον Κοχλία. Δηλαδή, ο Μέγας Ενιαυτός είναι η ίδια διαδρομή. Η διαδρομή του μεγάλου ενιαυτού του ηλιακού μας συστήματος συμπίπτει να ταξιδεύουμε μπροστά από το Σύριο. Αλλά με αυτόν τον τρόπο. Θα διαρκέσει πάρα πολύ. Φυσικά θα διαρκέσει πάρα πολύ. Συγγνώμη που διακόπτω. Είπατε ότι το 2013 ξεκινήσαμε την άνοδο. Ναι. Το 2013. Ωραία. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει μόλις 9 γήινα χρόνια. Ωραία. Πώς γίνεται να έχουμε διανύσει τόσο τεράστια απόσταση? Ποιος το είπε αυτό? Μόλις είπατε ότι περάσαμε από τον, φύγαμε από την επίρρεια του Σύριου του Μαύρου. Έτσι ακριβώς. Σε μόλις 9 γήινα χρόνια. Ναι, γιατί όταν κατεβαίνεις, δεν σημαίνει ότι είσαι στο κάτω μέρος του Συρίου Β, είσαι στο κέντρο του Συρίου Β. Οπότε δεν θέλεις από το 12 μέχρι το 22 μια δεκαετία για να το ανέβεις αυτό? Μια δεκαετία. Είναι λογικό. Επειδή μιλούμε για 26.000 χρόνια τον ενιαυτό, αλλά είναι το πηγαίνει άλλα 26. Δεν μιλάμε για την διαδρομή του Συρίου. Μιλάμε το 26.000 είναι η διαδρομή μέσα στο γαλαξία. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Καμία σχέση. Και είναι το μισό πάνω, το μισό κάτω. Ναι, ναι. Οπότε τώρα ξεκινήσαμε από το 13 και μετά τα 23. Και έτσι μας πιάνει το μαγνητικό πεδίο αυτού. Έτσι. Αυτό θα διαρκέσει όμως για άλλα 300 χρόνια περίπου. Αυτό, για να περάσουμε τώρα, πρόσεχε, η μεγάλη απόσταση είναι από το τέλος του Συρίου Β μέχρι να φτάσουμε στο Σύριο Α. Που θέλει πόσο? Θέλει γύρω στα 20-25 χρόνια για να φτάσουμε εκεί. Έτσι, από τα 20 με 25 χρόνια τώρα, μόλις φτάσουμε στο Σύριο Α, θέλουμε, πώς να το υπολογίσουμε, δεν μπορώ να το υπολογίσω εγώ. Δεν έχω τη δυνατότητα για να υπολογίσω, για να σας πω ακριβώς ημερομηνίες. Δεν το ξέρω. Αυτά τα 10 χρόνια μου φάνηκε ότι είναι... Για χιλιάδες χρόνια αναφέρεται σε όλο το γαλαξιακό πεδίο πόσο θα είναι δικτυακό. Η διαδρομή όμως γνωρίζουμε ότι η διαδρομή από τη στιγμή που αρχίσαμε να ανεβαίνουμε είναι 26.000 χρόνια. Τώρα αυτό το 26.000 χρόνια, το μεγαλύτερο διάστημα θα το περάσουμε στη διαδρομή στο να τελειώσουμε το πήγαινε μέσα από το Σύριο Α. Γιατί εκεί τελειώνουμε τη διαδρομή του επάνω, στο Σύριο Α. Ο δε Σύριος Α. Είναι δυνατόν σε 9 χρόνια να έχουμε κάνει το Σύριο Β και μετά να θέλουμε 26.000 χρόνια πάνω στον Α. Μα ο Σύριος ο Β μπροστά στο Σύριο Α είναι μία κουκίδα. Αυτή είναι η διαφορά. Αν μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος, καταλαβαίνουμε. Αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, απλά ακούμε. Έτσι είναι. Δηλαδή αυτό το, η κίνηση στον ενιαυτό είναι το πάνω κάτω παράλληλα με τον αστερισμό του Συρίου και μόνο. Όχι, 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 δεν είπα τέτοιο πράγμα. Όχι. Άλλο λέω. Πλευρίζουμε και άλλους, ας πούμε, αστερισμούς. Φυσικά δεν υπάρχουν άλλοι αστερισμοί μέσα στο σύστημα όλο. Υπάρχουν κι άλλοι. Δηλαδή τώρα στην αρχή... Αυτό όμως που λέω είναι ότι η διαδρομή αυτή τώρα που ξεκινάει και θα καταλήξουμε να περάσουμε από το Σύριο Α, αλλάζουν τα ενεργειακά πεδία. Αυτό εξηγώ τόση ώρα. Η διαδρομή όμως που θα κάνουμε μέσα στο γαλακτικό πεδίο είναι 26.000 χρόνια. Έχει ξεκινήσει δηλαδή η άνοδος. Και πρόσεξε, δεν θα πούμε σε καμιά τροχιά γύρω από το Σύριο όπως φαντάζονται ορισμένοι. Γιατί οι άλλοι μου λένε άλλα. Παράλληλα κινούμεθα. Ναι, ο Σύριος είναι στη δικιά του θέση. Είναι πώς ευθυγραμμίζεται ο Δίας με τον Άρη ή πώς ευθυγραμμίζεται ο Πλούτον με τον Ερμή. Ακριβώς κάτι τέτοιο γίνεται και με εμάς, με το ηλιακό σύστημα. Θα ευθυγραμμιστούμε με το Σύριο. Που έχουμε ευθυγραμμιστεί ήδη. Έτσι, γιατί περνάμε από αυτό το. Από αυτή τη διαδρομή. 26 Ιουλίου δεν έρχεται μια ευθυγράμμιση εκεί πέρα. 24-26 Ιουλίου. Που οι Παρθενώνες. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο.
Μια φορά το χρόνο. Αυτό μία φορά το χρόνο έχουμε να κάνουμε με το Σύριο Α. Είναι άλλο αυτό. Αυτό συμπίπτουν οι ανατολές πάνω στη γη. Αυτό έχει να κάνει με τις, με τις σημερίες της γης. Άλλο πράγμα αυτό. Τελείως. Δάσκαλε, ναι, ναι. Τις ενέργειες αυτές τις αντέχει το ανθρώπινο. Βεβαίως. Άνετα. Είμαστε κατασκευασμένοι για αυτό το υλικό. Αυτό που θέλουν να κάνουν τώρα εκείνοι είναι να μας απαλλάξουν από αυτήν την αντοχή. Αυτό ήθελα, γιατί ακούγονται πολλά. Δεν αντέχει το ανθρώπινο σώμα σε αυτές τις ενέργειες. Ναι. Δεν αντέχουν τα υβρίδια. Όχι τα τεκνοποιημένα όντα, τα οποία μέσα τους φέρουν ηχόρ. Γιατί το ηχόρ είναι αυτό που θα δώσει εντολές μέσω των νευροδιαβαστών, όπως λέγαμε, σε όλο το οργανικό μας σύστημα και στα ζωτικά όργανα, παντού, 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 στο κύτταρο, παντού, θα δώσει εντολές τέτοιες ώστε να έχουμε την κατάλληλη άμυνα για αυτά που έρχονται. Αν όμως δεν το φροντίσουμε και από μόνοι μας αυτό, και πώς θα το φροντίσουμε από μόνοι μας, να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι γύρω μας υπάρχει ένα πλέγμα το οποίο απλά είναι νοητό, δεν είναι πραγματικό. Είναι έτσι, το έχουν πει και μας λένε ότι σήμερα η μέρα είναι πορτοκαλί. Ενώ δεν υφίσταται τέτοιο, η μέρα έχει πάντα το ίδιο χρώμα. Αύριο η μέρα θα γίνει μπλε. Γιατί, αφού κάθε μέρα είναι το ίδιο το χρώμα. Αυτό που μας λένε όμως είναι ψέματα. Και μας περνάνε μέσα στο μυαλό το σχέδιό τους. Και μας επιβάλλουν τις όρεξεις τους, βήμα-βήμα. Ήδη τα έχουν καταφέρει, μια χαρά, πιστεύω. Έτσι είναι. Για μέσα στη τηλεοράσεις καταφέραν πολλά. Ξεκινήσανε με το ραδιόφωνο πρώτα. Ξεκινήσαμε το ραδιόφωνο με τις εκπομπές της ραδιοφωνικές και τα λοιπά. Μετά μας φέρανε και την τηλεόραση. Μόνο θα ακούς, λέει, δεν θα βλέπεις κιόλας. Να μην σε παγιδεύσω και στο μάτι. Έτσι. Αφού ήρθε πρώτα το αυτή, παγιδεύσαν το αυτή, μετά παγιδεύσαν το μάτι. Μετά τι έπρεπε να παγιδεύσουν. Τη μύτη. Και πώς την παγιδεύσαν τη μύτη. Με τα ωραία αρώματα σαν αυτό που φοράω. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Είναι όλο στημένο το παιχνίδι. Αφού παγιδεύουν τη μύτη με τα αρώματα και με αυτά, έχουν αρχίσει και επεξεργάζονται το φαγητό. Καθαρίζουν. Τώρα ναι, λέει τι, έχουν πολλές πρωτεΐνες και οι βιταμίνες που θα παίρνουμε με τα σκουλιέκια και με τις κατσαρίδες θα είναι ασύλληπτο, λέει αυτό. Δηλαδή οι άνθρωποι μας πουλάνε τέτοια τρέλα που δεν χωράει πουθενά πια. Δεν τη χωράει ο νους μας πια. Γιατί τα ψέματά τους έβρισκαν κάποιο σημείο και μπαίνανε μέσα στο μυαλό μας. Πλέον δεν χωράνε. Δεν μπορούν να μπουν γιατί είναι τεράστια. Υπερκαλύπτουν την πανέμορφη αλήθεια. Και όταν η αλήθεια είναι πολύ μικρή, ποιος της δίνει σημασία. Είναι ωραίο το κόλπο. Πάρα πολύ καλό. Αλλά εντάξει. Κοντά του αλλού, αλληλούια. Τώρα έχει σειρά η Ήρα. Γι' αυτό θα αλλάξει το ηλεκτρομαγνητικό του ηλίου και θα γίνει μάγνητο ηλεκτρικό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, οι δορυφόροι τους δεν θα μπορούν να αντέξουν σε αυτό το ύψος. Αυτό που φοβούνται. Αυτό που μας λένε συνέχεια σε αυτά αυτά τους παρατήρονται. Ναι, έτσι ακριβώς. Ότι έχει πλησιάζει μια πολύ μεγάλη καταιγίδα ηλιακή. Δεκά το 2023 είπανε, δώσαν και ημερομηνία. Ναι. Είπανε για τέλη Αυγούστου. Θα είναι πολύ τεράστιο αυτό που θα έρθει. Το περιμένουν. Το περιμένανε για το 2050, αλλά τελικά θα έρθει για το 2023. Ναι. Εμένα μου έκανε εντύπωση που δώσανε και ημερομηνία, δώσανε 24 Αυγούστου. Μήπως αυτό είναι μια ηλεκτρομαγνητική καταιγίδα με τεχνολογία δική του. 24. Γιατί είναι, είναι γελίο
να γνωρίζουν πότε ακριβώς θα κάνει μπάμα ο ήλιος. Εμείς ο χώρος ο δικός μας, τι πληροφορίες έχει για τα επόμενα 2-3 χρόνια? Εμείς ο χώρος ο δικός μας για τα επόμενα 2-3 χρόνια, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ήδη έχουν βάλει ότι να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Και έχουν βάλει ότι να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά με ποια έννοια? Επειδή αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ξανά πυρηνικά. Χρησιμοποίησαν μία φορά. Ρίξανε τρεις. Μία στην Πολυνησία, μία Ναγκασάκη και Χειροσήμα. Και οι άλλες δύο, Χειροσήμα και Ναγκασάκη. Λοιπόν, δεν έχουν δικαίωμα να ξαναρίξουν άλλες. Και ξαναρίξανε πάλι άλλη μία, η οποία ήταν τύπου πυρηνική, αλλά όχι ακριβώς, πάλι στη Φουκουσίμα, πάλι στην Ιαπωνία. Πότε τη ρίξαν αυτή, ξέρετε, το 11. Και γιατί τη ρίξανε? Γιατί έφυγε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η Ιαπωνία τότε. Και έπρεπε να την διαλύσουμε τελείως. Και από τότε, όχι από τότε, από πολύ νωρίτερα είχε αρχίσει να μην μπορούν να στείλουν τα πυραυλάκια τους. Και φτάσανε από εκεί και μετά το πρόβλημα να έχει μεγαλώσει πια. Μεγάλωσε αρκετά το πρόβλημα και δεν μπορούν να στείλουν τίποτα και μόνο με τους Ρώσους πάνε πάνω. Οι Ρώσοι τώρα όμως τους κλείσανε την πόρτα. Γιατί δεν μπορεί να σου κάνουμε τα χατήρια και να σε ανεβάζουμε πάνω και να στέλνεις δορυφόρους σε βάρος μας και να μην το σέβεσαι αυτό και να μην έχει τάσεις συνεργασίας και να άρχισε να θέλεις να μου πάρεις την αυλή του σπιτιού μου? Τι δουλειά έχουν εκεί? Όταν πήγανε στην Κούβα, δεν τους άρεσε. Έγινε χαλασμός κυρίου τότε. Δεν ξέρω. Εγώ τα θυμάμαι, παιδάκι μου, αλλά θυμάμαι. Και δεν τους άρεσε. Τους κακοφάνηκε. Και αυτοί έκαναν πίσω οι Ρώσοι. Οι Σοβιετιγένος τότε. Έκανε πίσω. Και από εκεί και πέρα έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση ψυχρού πολέμου, είχε δημιουργηθεί, η οποία ήταν ίσα βάρκα σαν νερά. Εντάξει. Πάμε, δεν πάμε. Μόλις όμως άρχισε πλέον να ξαναμπαίνει το παιχνίδι και να ξαναχώνονται πάλι και να χώνουν τη μύτη τους παντού και διαλύσανε τη Σοβιετική Ένωση. Γιατί ποιος τη διάλυσε? Εγώ, τη Σοβιετική Ένωση. Τη διαλύσανε γιατί ήθελαν να βάλουν χέρι εκεί που ήταν βέβαιοι ότι θα τους φρενάρει την. Την παγκοσμιοποίηση, ακριβώς. Αυτό γίνεται τώρα. Τους ξέφυγε όμως πάλι. Τους ξέφυγε. Δεν το υπολογίζανε. Και όχι μόνο τους ξεφεύγει, τους κάνει και την τρίπλα τη μεγάλη. Τους ανοίγει την πόρτα και τους λέει: δεν μπορείτε να πετάξετε. Λέει: ναι, δεν μπορούμε να πετάξουμε. Λάτε να σας πηγαίνω εγώ. Και θα μου πληρώνετε εισιτήριο. Πήγαινε. Του πληρώνουν ένα εισιτήριο μέχρι κάποτε. Και μετά από αυτό που έγινε, τέλος, δεν ξαναπετάτε πάνω. Και ο σκοπός τους τώρα ποιος είναι? Να τον βάλουν να πυρηνοποιήσει τη γη για να μπει και αυτός σε δυσμένεια. Να μην μπορεί ούτε αυτός να πετάξει πάνω. Γιατί ποιοι δεν αφήνουν να πετάξουν πάνω? Τα τελώνια των Ελλήνων, όπως είπε ο Χρουτσόφ. Αυτά δεν αφήνουν. Τι σημαίνει τελώνια των Ελλήνων? Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Δηλαδή έχουμε εφορία εκεί πάνω? Έχουμε τους τελώνες και τα τελώνια? Μάλιστα. Δεν είναι εφορία. Είναι αυτοί που διοικούν το σημείο μηδέν της Βανάλεν. Το οποίο είναι λίγο πριν τη Σελήνη. Και το δείχνει καθαρά ο Πυθαγόριος. Το Πυθαγόριο μέτρο με το μονόχωρο. Το δείχνει ακριβώς. Τι είναι τη Σελήνη αυτό? Πριν τη Σελήνη είναι. Αλλά φτάνει μέχρι τη Σελήνη. Άρα στη Σελήνη δεν μπορούν να πάνε. Δεν μπορούν. Ποιος να πάει στη Σελήνη? Πού να πάνε στη Σελήνη? Εύκολο να πάει να περάσει Βαν Άλεν αυτές. Και γι' αυτό έγινε με τον Bill Gates στην Δήλο. Ναι, αλλά εγώ είχα πει όμως ότι δεν πάνε να κάνουν στη Δήλο, δεν πάνε αυτοί όλοι οι οποίοι πήγανε στη Δήλο, θα έχουν σοβαρό πρόβλημα. Όλοι. Όλοι, άπαντες.
Η δήλωση δεν είναι κάτι, ένας χώρος τον οποίο τον πατάει οποιοδήποτε. Αν δεν έχεις άδεια δεν μπαίνεις μέσα. Αν παραβιάσεις το χώρο αυτόν θα το πληρώσεις αργά ή γρήγορα. Είσαι ένα μήνα, είσαι 10 μέρες, είσαι 5 χρόνια, είσαι 10 χρόνια, θα το πληρώσεις. Είναι γραμμάτιο ανεξόφλητο από εκεί πέρα. Γιατί παραβίασες έναν χώρο ο οποίος είναι ιερός. Αυτοί δεν ξέρουν τι σημαίνει ιεροσύνη. Δεν μπορούν να κατανοήσουν πόσο σοβαρό είναι να σέβεσαι αυτόν που σε γέννησε. Γιατί δυστυχώς τα υβρίδια δεν έχουν γεννήτωρα. Έχουν κατασκευαστεί. Και δεν είναι ένας ο κατασκευαστής, είναι πολλοί. Είναι μια μεγάλη ομάδα η οποία φτιάχνει τα υβρίδια. Οπότε δεν έχουν ούτε πατέρα ούτε μάνα, δεν έχουν τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν μέσα τους αυτό το λεπτό κομμάτι το οποίο όλοι εμείς αντιλαμβανόμαστε. Από την πλευρά των μανάδων η μητρότητα και από την πλευρά των πατεράδων η πατρότητα. Αυτοί δεν το έχουν αυτό, δεν μπορούν να το αντιληφθούν, δεν μπορούν να το καταλάβουν τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι ούτε στο λεξιλόγιο τους, ούτε στο χαρακτηριστικό σύστημα με το οποίο λειτουργούν νοητικά. Έτσι. Και πήγανε να παρακαλέσουν ποιον, την Αρτέμιδα. Τι λέτε ρε, τι λέτε ρε παιδιά. Ο Απόλλων μπορεί να τους έκανε τη χάρη και να μην τους τάριξε που ανεβήκανε πάνω. Η Αρτέμιδα μου δεν χαρίζει τέτοια κάστανα. Είναι πολύ αυστηρή. Πιο αυστηρή από τον Απόλλων. Και μοιραία δεν θα πάνε. Όπως δεν πήγανε, το αναβάλανε. Για πόσο καιρό είχε αναβληθεί αυτό? Αναβλήθηκε το Φεβρουάριο 1. Αναβλήθηκε τώρα τον Αύγουστο 2. Και το πάνε λέει για... δεν ξέρουμε πότε, θα δούμε. Θα μας ανακοινώσουν πότε. Εντάξει. Αυτό όμως που θέλουν να κάνουν κατά βάση είναι να δεσμεύσουν τη Ρωσία ώστε να μην έχει τη δυνατότητα να μπορεί να πετάει έστω αυτά που πετάει. Μέχρι εκεί που πάνε. Γιατί και αυτά δεν περνάνε όλα τα επίπεδα της Van Allen, περνάνε κάποιο σημείο. Μέχρι κάποιο σημείο φτάνουν. Έχουν άδεια για να ταξιδέψουν. Δεν μπορούν να πάνε παραπάνω. Και πιστεύω. Πολύ θερμά επεισόδια. Καταρχάς εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχουν φέρει την σε ένα τέτοιο επίπεδο ώστε να τον αναγκάσουν να χρησιμοποιήσει όπλα τύπου πυρηνικά. Όχι όμως πυρηνικά. Τύπου πυρηνικά. Και είμαι βέβαιος πλέον ότι ο πόλεμος δεν θα δοθεί στη γη. Πάνω θα δοθεί. Και εκεί θα γίνει το έλα να δεις. Αυτές είναι οι μαγνητικές καταιγίδες. Μετά, αυτό θα γίνει εδώ στην τέλεια. Όχι, εδώ δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα. Όχι. Δεν θα γίνει τίποτα, γιατί να σας εξηγήσω. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Η μία ομάδα είναι η τραπεζιτική και το τραπεζιτικό σύστημα, το οποίο θέλει να μειώσει τον πληθυσμό, αλλά δεν θέλει να διαλύσει τη γη. Δεν τη συμφέρει να το κάνει. Όχι. Δεν θα έχει τραπεζικό σύστημα. Έτσι ακριβώς. Η άλλη ομάδα όμως θέλει πληθυσμό, δεν θέλει να πειράξει την τρίχα από το κεφάλι κανενός, γιατί μας θέλει για πελάτες. Γιατί είναι οι εμπόροι οι άλλοι. Οι άλλοι έχουν το εμπόριο. Η Ρωσία πουλάει. Και η Αμερική πουλάει. Αλλά πουλάει τράπεζα η Αμερική. Φούμαρα. Ενώ ο άλλος τι πουλάει? Φυσικό αέριο. Ζεσταίνεσαι. Παίρνεις κάτι τελικά. Ενώ από τον άλλον τι παίρνεις? Τίποτα. Προστασία. Προστασία των χρημάτων. Δηλαδή, να μην σε κλέψουνε. Αέρα κοπανιστό. Αέρα κοπανιστό, ακριβώς. Η οποία έχουν μαζευτεί γύρω του αυτά τα κράτη τα οποία τους ενδιαφέρει το εμπόριο. Και δέστε ποια είναι όλα αυτά. Τα αναπτυσσόμενα κράτη. Η Κίνα δεν ξέρουμε τι ρόλο. Η Κίνα είναι πολύ περίεργη, σκοτεινός ο ρόλος της, ακόμα θα δούμε. Η Κίνα διοικείται από αυτοκρατορικό σύστημα, από λαϊκό σύστημα, από δημοκρατικό σύστημα και από το σύστημα
από 4 συστήματα. Μα αυτή δεν αναδείξει. Βασικά. Ε? 40 χρόνια πριν γίνεται. Έτσι ακριβώς. Τη η οποία κρύβεται πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά όχι όμως το κομμάτι της λευκής αδελφότητας, το κομμάτι της μαύρης αδελφότητας. Είναι μπλέξιμο εδώ μεγάλο. Λοιπόν, να σταματήσουμε εδώ όλο την κουβεντούλα και να αρχίσουμε.